λίγο περίεργο. Ναι. Αλλά τα ξεπερνάμε, κύριε Θεοδωράκη, γιατί έχουμε την πολιτική μπροστά. Έτσι δεν είναι? Κύριε Τεχαγιά, δεν θα ισχυριστώ ότι είναι μια εύκολη κατάσταση. Είναι μια στενόχωρη κατάσταση για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια στενόχωρη κατάσταση για όλους μας. Και εγώ αισθάνομαι αμήχανα όταν βρίσκομαι με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη διάρκεια που είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και τους οποίους βέβαια εκτιμώ και τιμώ για την προσφορά τους στο κόμμα. Από εκεί πέρα υπήρξε μια πολιτική επιλογή. Εμένα με βρίσκει καθέτος αντίθετο, όμως δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Νομίζω ότι συζητήθηκαν σχεδόν όλα. Πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Τι θέση ευθύνης έχετε στο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ είμαι στο γραφείο της Αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Όλγας Γεωργοβασίλη. Μάλιστα. Και συνεισφέρω και στην τεκμηρίωση από πλευράς του κόμματος. Άρα έχετε έναν κομβικό ρόλο, γιατί ουσιαστικά η τεκμηρίωση τι κάνει? Δίνει την γραμμή στα στελέχη, έτσι δεν είναι? Την αποτυπώνει? Κυρία Τεχαγιά, εντάξει, εγώ βοηθώ. Ναι. Από όποια, όπου μετάσει κάθε φορά, με την καλή έννοια το λέω, το κομματικό καθήκον, προσπαθώ να βοηθώ την προσπάθεια του κόμματος. Όχι για το κόμμα αυτό καθ' αυτό, αλλά επειδή εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αυτός που αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική λύση για τη χώρα. Κύριε Θεοδωράκη, τώρα αυτό θα είπα και ο κύριος Βορύδης. Ένα από τα νομοθετήματα που είναι στα σκαριά και έρχεται, γιατί κάποια μάλλον ενώ ακούγεται ότι έρχονται θα πάνε πίσω. Π.χ. ο γάμος των ομόφυλων. Ναι. Γιατί ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία φαίνεται να δημιουργεί πρόβλημα στην εσωτερική ισορροπία της Νέας Δημοκρατίας. Όμως αυτό για εσάς είναι λυμένο, οπότε δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον ως κουβέντα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το κομμάτι της προστασίας πρώτης κατοικίας. Και από όσο γνωρίζουμε, είναι κάτι με το οποίο ασχολείστε. Κύριε, ναι. Και είναι ένα... Παρακαλώ. Και πραγματικά θέλω να ρωτήσω. Για κόκκινα δάνεια, σέρβιρσες, έχει παρουσιαστεί στη Βουλή ή έχει τεθεί σε διαβούλευση ή είναι ακόμη... Είναι το σχέδιο νόμου το οποίο ξεκίνησε σήμερα στις επιτροπές της Βουλής. Από όσο γνωρίζω θα ολοκληρωθεί η συζήτηση την Παρασκευή και θα ψηφιστεί. Ουσιαστικά είναι αφορά, με αφορμή μάλλον, μια ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Άλλωστε οι οδηγίες, σε αντίθεση με τον κανονισμό, είναι κάτι το οποίο δεν μεταφέρεται, δεν υποχρεούνται τα κράτη-μέλη να το μεταφέρουν αυτούσια στην εσωτερική ένωμη τάξη. Ουσιαστικά μας ενδιαφέρει ο σκοπός, το αποτέλεσμα και το κράτος-μέλος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει αυτό τα εργαλεία και τις μεθόδους προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και το λέω αυτό γιατί με αφορμή αυτή την οδηγία η κυβέρνηση θα μπορούσε πραγματικά να φέρει κάποιες βελτιώσεις στο πλαίσιο που αφορά το ιδιωτικό χρέος και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν το κάνει. Επιμένει στις ίδιες γραμμές, τις ίδιες αράγες, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, που χάραξε με το πτωχευτικό νόμο. Άρα καμία προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει καμία διαφάνεια στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των διάφορων και των funds και των servicers με τους δανειολήπτες. Κανείς δεν ξέρει με ποιους όρους, μέσα από ποιον αλγόριθμο προκύπτουν τα επιτόκια, η χρηματοδότηση, οι όροι, η χρονική περίοδος. Άρα λοιπόν έχουμε, και είναι και άλλα θέματα, σας λέω ένα για παράδειγμα, ότι ενώ υπήρχε η δυνατότητα, δεν προβλέπεται η μετατροπή καν ενός δανείου σε αντίστοιχο νόμισμα. Δηλαδή αυτοί που έχουν πάρει δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Το λεγόμενο ελβετικό. Ναι, δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση. Είναι ένα θέμα που χρονίζει, που το ξέρουμε χρονίζει όλοι. Και απασχολεί και έχει καταστρέψει χιλιάδες οικογένειες. Άρα λοιπόν είναι ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι έλλειπες. Επιμένει στην ίδια γραμμή που ουσιαστικά, όπως έκανε από την πρώτη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, ήρε κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, θα προβεί σε τρεις κοινοβουλευτικές κινήσεις. Να ακούσουμε. Η πρώτη θα είναι επανακατάθεση της πρότασης νόμου για την πλήρη, την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα την επικαιροποιήσετε ή θα είναι αυτή? Θα την καταθέσουμε προκλογική εκ νέου. Ναι. Αν κριθεί ότι με βάση το σχετικό σχέδιο νόμου χρειάζεται κάποια επιροποίηση. Σε αυτή την πάντως προς το παρόν, εγώ αυτό που γνωρίζω και μπορώ να μεταφέρω με ασφάλεια, είναι ότι υπάρχει πρόθεση για κατάθεση εκ νέου της πρότασής μας για την πλήρη, επαναλαμβάνω, προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία και επί της αρχής και επί σημαντικών άρθρων, προκειμένου ο καθένας και η καθαμία να αναλάβει την ευθύνη του, την ευθύνη της απέναντι στο ιδιωτικό χρέος και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Και βέβαια σκοπεύουμε να καταθέσουμε, να προβούμε και σε αίτηση κατάθεσης εγγράφων, προκειμένου να μας δοθούν συγκεκριμένα τα business plan, να το πω έτσι, των διαφόρων χαρτοφυλακίων,
προκειμένου να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει με το σχέδιο Ηρακλής και σε ποιο στάδιο είμαστε. Μάλιστα. Το σχέδιο Ηρακλής τι αφορούσε, θέλετε να μας θυμίσετε? Το σχέδιο Ηρακλής αφορούσε ακριβώς τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων με την με τη δυνατότητα που δινόταν σε κάποια funds για εξαγορά των δανείων και το σχετικό πλαίσιο που περιέγραφε αυτές τις διαδικασίες με τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απέρεαν για τους δανειολήπτες. Κύριε Θεοδωράκη, έχετε εικόνα για το πόσο κόσμο αφορά αυτή η νέα κατάσταση στην οποία θα περιέλθουμε? Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που γλιτώνει? Ο αριθμός των πιθανών υποκατάσχεσης σπιτιών είναι πάρα πολύ μεγάλος? Έχετε καθόλου εικόνα για το πώς είναι το πράγμα? Κύριε Χουρδαλάκη, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να επιχειρήσω πραγματικά να πω κάποιο νούμερο. Ξέρω ότι είναι πραγματικά εκατομμύρια άφημοι αυτή τη στιγμή που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Προς την εφορία. Δεν θέλω να καταστροφολογήσω, να πω κάτι αν δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Σίγουρα όμως είναι τρομακτικό το πρόβλημα. Είναι τρομακτικό το πρόβλημα και αφορά πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και απλών νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων. Θέλω να σας βάλω και μια παράμετρο. Δεν ξέρω βεβαίως αν μπορεί αυτό να ενταχθεί στην πρόταση που θα καταθέσετε. Αλλά και έχουμε φιλοξενήσει και μεσίτες εδώ σε τούτο το τραπέζι με τη Βουλά, οι οποίοι μας λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά σπίτια. Πράγμα το οποίο έχει δραματικά επιδεινώσει και τις τιμές των ενοικίων. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν υπάρχει κάποιος τρόπος να πιέσετε για την απελευθέρωση αυτών των σπιτιών. Είτε έχουν περάσει στις τράπεζες, είτε ανήκουν στο δημόσιο. Δηλαδή ακούω συνεχώς το ίδιο πράγμα να γκρινιάζει ο κόσμος και να λέει ένα νεαρό ζευγάρι ότι θέλουμε τον ένα μισθό για να νοικιάσουμε ένα σπίτι. Και την ίδια ώρα ακούσε ότι υπάρχουν κλειστά σπίτια από τις οποίες οι ιδιοκτήτες δεν εισπράττουν μία. Ή ανήκουν ήδη στις τράπεζες, τα έχουν κατάσχει και πάλι τα κρατάνε κλειστά. Κοιτάξτε, εδώ φύγεται ένα άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο βέβαια συνδέεται και τελικά στην οικονομία όλα συνδέονται μεταξύ τους, που είναι το θέμα του κόστους της στέγασης, το οποίο είναι δυσθεώρητο. Πραγματικά είναι αδύνατο σήμερα ένα νέο ζευγάρι να μπορέσει να βρει ένα ενίκιο που να μπορέσει να το ξεπληρώσει αν δεν έχει πολύ υψηλά εισοδήματα. Είναι δραματική η κατάσταση για τις οικογένειες που ζουν στην επαρχία και έχουν φοιτητές οι οποίοι περνάνε είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε άλλες μεγάλες πόλεις. Είτε ζουν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είτε ζουν στην Αθήνα, αυτό ακριβώς. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι Έλληνες είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το κόστος της στέγασης, με βάση το μέσο ετήσιο εισόδημα. Εδώ λοιπόν χρειάζονται γενναία μέτρα που αφορούν και μια προσπάθεια δημιουργίας ενός κτηριακού αποθέματος για τη λεγόμενη κοινωνική κατοικία. Και τι εννοώ? Υπάρχουν κτίρια πάρα πολλά του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κτίρια και νομικών προσώπων του δημοσίου, αλλά και ιδρυμάτων. Ή ενδεχομένως και σπίτια και κατοικίες που είναι εγκλωβισμένα από τράπεζες, που πραγματικά το δημόσιο εδώ θα μπορούσε να παίξει ένα κρίσιμο ρυθμιστικό και παρεμβατικό ρόλο. Ούτως ώστε να υπάρξει μια απελευθέρωση κατοικιών, ενός κτηριακού αποθέματος, το οποίο θα μπορέσει να δώσει μια διέξοδο για τη στέγαση σε νέα ζευγάρια, σε νέες οικογένειες, σε μια περίοδο που είναι ιδιαίτερα δύσκολη και με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να καλπάζουν. Μάλιστα. Σας θυμίζω ότι τον Οκτώβριο η Ελλάδα ήταν πρώτη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Κύριε Θεοδωράκη, πριν κλείσουμε, έχουμε μάθει ότι ήταν και ο κύριος Κασελάκης στη σημερινή σύσκεψη που κάνατε έτσι στην Επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια και τους σέρβισες. Αυτό σημαίνει ότι βάζετε πια μπροστά την πολιτική, γιατί ο κόσμος έχει μπουχτίσει από την εσωστρέφεια? Έχετε δίκιο, ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παρευρέθη σήμερα στην κοινή συνεδρίαση του τομέα οικονομικών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και των τμήματων οικονομικού και χρηματοπιστωτικού τομέα. Είναι εμφανές ότι ο πρόεδρος αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία, έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας τα θέματα της οικονομίας, τα θέματα της ακρίβειας, του πληθωρισμού, τα θέματα της φορολογίας. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει προεκλογικά ότι δεν θα επιβληθεί ούτε ένας καινούριος φόρος, και τώρα έχουμε μια πρωτοφανή καταιγίδα, ιδίως από τους έμεσους φόρους, αλλά και οριζόντια φορολόγηση που επέρχεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, για να έρθει μετά η κυβέρνηση να δώσει ένα κλάσμα αυτών των υπερεσόδων μέσα από τα διάφορα ΠΑΣ, τα οποία μεταξύ μας μπορεί να είναι μια ασπιρίνη, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ναι, η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών είναι για μας το νούμερο ένα ζήτημα. Αυτά θα αναδείξουμε